κόρη μου που είναι η Έλια του Στυλ. Όπα. Άρα έχει μια μαμά που έχει μια κόρη που γνωρίζει πολύ ωραία. Τι θα έλεγε η Άντζελα, από πού είναι αυτή τη Ρουμανία. Και βάλα στην τηλεόραση να ακούμε κάποια ελληνικά. Όλγα, πηγαίνει εσύ και στη θέση τη. Είναι το φυσικό μου. Έλα. Τι, Ρουμανά. Ρουμανά είναι. Μια Ρουμάνα, μια μέτρια και μια με διεθνή καριέρα. Εκνευριστικό αυτό το γέλιο. Είναι τέτοιο κουλούρι, εγώ το κουλούρι αυτό. Το 80. Ήρθε ο Παπανδρέου και μη... Εσάς όταν σας πιάσανε, σας θέλει να σας πάνε. Άστε καημένοι, ήταν ευπεπίστοτε. Το μουνί της Μπρίας είναι ο Αστερίας. Ήρθε η σκυλαγιά. Collaboration τώρα. Οι αδελφές είναι ταλαντούχες μες στην παρά. Ξέρουμε πάλι ότι ήταν εθνική. Μια φορά πάλι 20. Και τώρα έρχεται 20, δεν μπορεί να έρθει 21. Τι έγινε με δεν έχει ζάχαρη. Έχει όμως ένα τόνο γλυκαντικά. Αλλά ζάχαρη δεν έχει. Έλα με τα βίντεο. Σ' ακούει, γιατί έχει γίνει κλέσμα πλέον. Είναι στο μνήμα και... Ναι, όχι, πάει έτσι. Έχει γίνει κλέσμα. Ανυφαρά δεν μιλάμε. Αναπνέουμε και απολαμβάνουμε. Θα κάνεις πολλές στάσεις, θα ανέβεις, γυρνά, άκου εμένα, γυρνά. Αυτή την ανυφορά ανεβαίνεις. Ξαναγύρνα εδώ να σου κλείσω εγώ. Ανυφορά δεν μιλάμε. Μπορεί να σου πω πατρέχει η ψυχή, η μοναξιά. Θα θες να πεις, δεν μιλάς την ανυφορά. Θέλω Μπρία και σκύλα να κάνουν το μουσικό χαλί. Κλείστε. Κατεβαίνω στο μαγαζί με τα κτέλ. Μου έχουν πληρώσει κάτι λεφτά. Εγώ τραγουδούσα στην Αθήνα, Β' Εθνική, ήμουνα στο φως με την Άντζελα, ας πούμε. Και κατεβαίνω επαρχία να πάρω τα τετραπλάσια. Κατεβαίνω από το κτέλ, έρχεται και με παίρνει ένα μπραβόνι. Με πάει στο μαγαζί, φορά ένα σορτσάκι μαύρο εγώ. Έχω φέρει τα ρουχαλάκια μου. Είχα πάρει μια μπουτίκα από το Παγκράτη, 3-4 ρούχα. Τέλος πάντων. Και μου λένε, αυτό θα βάλεις στο ξεμούνο. Και βλέπω δύο βυζιά. Κάνω εδώ πράγμα στο κάτω μέρος και αυτό και πρέπει να βγω με αυτό. Και τι τραγούδι θα έλεγα. Την αχάριστη Τσιτσάνη. Γίνονται αυτά. Σηκώθηκα και έφυγε και πήγε και κάτι σε ένα McDonald's μέχρι το πρωί. Αλλιώς. Έλα. Είστε καβλός. Έσπασε κατώτα. Άνοιξες την πόρτα. Η τούρτα της μαμάς του Ρίγα. Που είναι πιο επιτυχημένο γιατί είναι πάρα πολύ καλό το cast. Και χτες είναι η γιαγιά, είναι η Χρύσα Ρόπα και η Λιδία Φετοπούλου. Και έχω ένα τεκνό και λέει τα εγγόνια της έχουν παντρευτεί, έχουν χωρίσει. Αυτό και είναι η γιαγιά. Τώρα η γιαγιά. Όχι, σε παρακαλώ. Είναι το τρέιλερ και είναι αυτή με το μαλλί, ξέρει. Είμαι Άννα. Α,
Αλλά απειλή, αλλά στο μένα δεν με ανάδειξε ποτέ κανείς. Το αντίθετο μπορώ να πω. Μεγάλες προσωπικότητες πάντα με στήριξαν σαν παραγωγές να κάνω ταινία όλα τα θεατρικά. Φέτος που κάνω τη Σμιανή, το HBO, αγόρασε τη σειρά. Κλείσε. Τώρα με τον κοροναϊό δεν τα μαθαίνεις μάλλον αυτά, γιατί είσαι και Κυπρέα λίγο και λίγο Κυψέλη και λίγο Ζαρτέλη και λίγο στον άλλο. Καλό απογεύμα. Κλείστε.